μου λένε τα παιδιά λοιπόν ότι. Τι συμβαίνει, φαντάζομαι και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα καταρχάς. Μα γιατί τα λέμε όλα, τα βασικά ξεχνάμε να λέμε. Και για να το συνδέσω με το θέμα μας, μου λένε τα παιδιά πως μπορεί να έχουμε φτερά και πούπουλα στην ντουλάπα μας μέσα, αλλά μας λείπει το απλό, μαύρο, κλασικό φόρεμα που θα σε βγάλει άσπρο πρόσωπο. Πλέον δεν μπορούμε να το βρούμε και στην αγορά. Και δεν μπορούμε να το βρούμε. Δηλαδή το μαύρο δεν είναι το νέο μαύρο, όπως λέγανε παλιά, το καφέ είναι το νέο μαύρο, το μπλε είναι το νέο καφέ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, βλέπουμε backstage εντωμεταξύ, φωτογραφίες. Είναι από το show που έγινε το Σάββατο. Παρουσιάσαμε τη χειμερινή μας συλλογή. Διάφορες φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει εμείς και φωτογράφοι. Με γνωστά μοντέλα της Θεσσαλονίκης. Το βλέπουμε. Δεν είναι η νέα μας καμπάνια που ετοιμάζεται. Ναι. Μέσα στην εβδομάδα θα είναι έτοιμη βασικά και θα έχει βγει και στο ίντερνετ και παντού. Και στα καταστήματά μας. Να με πάρετε ένα τηλεφωνάκι όμως να την ψάξω να τη βρω. Φυσικά εννοείται αυτό. Να μην ξεχαστώ. Λοιπόν, μιλήστε μου λίγο για τις τάσεις της φετινής σεζόν. Τι γίνεται τώρα που μπαίνει σιγά σιγά ξανά ο χειμώνας. Με τι βασικά κομμάτια πρέπει να προμηθευτούμε. Κοίτα, αυτό που είπαμε και που σου είπαμε και πιο πριν, στην Ελληνίδα λείπει το βασικό, ένα μαύρο φόρεμα. Είναι ένας, πλέον δεν μπορούμε να το βρούμε και στην αγορά, γιατί υπάρχουν πολλές πληροφορίες και εμείς οπότε θέλαμε κάτι minimal, μαύρο, απλό που να είναι sexy όταν θα το βάλει. Γιατί θεωρείται πολύ απλό, ότι λες, έλα μωρέ τώρα, έτσι θα βγω. Και δεν το παίρνεις ποτέ και όταν το χρειάζεσαι. Το μαύρο σου δίνει τη δυνατότητα, ειδικά τα δικά μας τα ρούχα, αυτό θέλουμε να καταλάβει το κοινό μας, ότι πρέπει να ανοίξει το μυαλό και να τα δεις και λίγο πιο πέρα, πιο μακριά. Δηλαδή, εμάς το ρούχο μας μπορεί να φορεθεί με μία γόβα και να γίνει ένα ρούχο για να παραβρεθεί σε μία δεξίωση, σε ένα κοσμικό γεγονός, το οποίο μπορείς μετά να το βάλεις το πρωί το μακρύ αυτό το μάξι στο φόρεμα με ένα αρβιλάκι και να γίνει τελείως street fashion. Και να ξεχάσεις. Αυτό είναι. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ρούχα καρνταρόμπας, αυτό που σου λέγαμε και πριν. Ρούχο ντουλάπας. Ναι μεν στο απλό basic μαύρο minimal φόρεμα, αλλά κοιτάμε πάντοτε να έχει μία λεπτομέρεια, να έχει ένα touch. Θα είναι μία πλάτη, θα είναι τελείως κλειστό και θα δείξουμε μόνο τα πόδια. Κοιτάμε τα ρούχα μας να έχουν class και να είναι για όλες τις ώρες. Να δείξουμε τη φιλικότητα. Μεσά το ψηλό, μέσα όλα και οι φούστες και τα κορμάκια μας, όλα τονίζουν τη μέση. Συνεχίζει αυτή η μόδα που μας θέλει να φοράμε ψηλόμεσα. Ναι. Συνεχίζει, αλλά τώρα ρωτάς και δύο ανθρώπους που εμείς δεν είμαστε και τόσο. Εμείς ακολουθούμε τη μόδα με ένα δικό μας τρόπο. Ωραία, τη δική σας. Εμείς παρουσιάζουμε μόδα, θέλουμε να παρουσιάσουμε μόδα. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό μόδα που κάνει όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, παρουσιάζουμε κάτι δικό μας. Αυτό. Κοιτάμε να βγάλουμε. Η πρώτη μας σειρά είναι αυτό που λέγαμε βασισμένη σε γεωμετρικές γραμμές. Basic κομμάτια. Τις δίνουμε τις γυναίκες φέτος. Δεν τις γδίνουμε. Είναι ντυμένες οι γυναίκες. Μας αρέσει τίποτα, το ντυμένο. Και δίνουμε την ελευθερία στο να παίξει. Να έχει κάθε γυναίκα που θα βάλει το ρούχο μας τη δυνατότητα να το παίξει με ό,τι αξεσουάρ θέλει και ό,τι παπούτσι θέλει. Ναι. Γιατί νομίζω ότι βγήκαμε από μια περίοδο που παρά ήταν πια. Τόσο. Μαξιμαλισμός, θα έλεγα, τα πολύ. Τα τελευταία χρόνια πάλι ξαναγεμίσαμε με φρουφρού. Αυτό. Με όλα αυτά τα υπέροχα βέβαια, που όμως δεν μπορείς να τα φοράς και συνέχεια, γιατί στο τέλος κινδυνεύεις να. Κουράζεσαι. Να κουράσεις και τους γύρω σου, άντε και εσύ. Μπορούμε να καταλάβουμε πως όσο πιο minimal είμαστε, όσο πιο απλά ντυμένοι είμαστε τόσο πιο ωραίοι. Και για να πάμε και το τι δείχνουν, ας πούμε, και οι τάσεις ποιες είναι, μην ξεχνάμε ότι καθαρίζουν πια οι γραμμές και στον άντρα και στη γυναίκα. Δηλαδή, γυρίζουμε στην απλότητα, στη μονοχρωμία και αν όχι στη μονοχρωμία, διχρωμία και καθαρίσματα. Τα ρούχα που φοράμε είναι καθαρά, καθαρές γραμμές, απλό και δεν παίζουμε τόσο με έντονα πράγματα όπως τις προηγούμενες σεζόν. Αρχίζουν δηλαδή τα πράγματα και απλοποιούνται. Ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι όσο περισσότερο αποδομείτε το ρούχο, κρατώντας τις βασικές του τις αρχές, τη βασική κούπα, εν πάση περιπτώσει, το κόψιμό του, τόσο περισσότερο προβάλλεται η προσωπικότητα. Δηλαδή, συνήθως όταν δεν θέλουμε να τραβήξουμε το μάτι διαφορετικά, το τραβάμε με τον ντύσιμο. Όταν όμως αφαιρείται, βγαίνει μπροστά η προσωπικότητα. Άρα, μήπως περνάμε μια περίοδο αυτοπεποίθησης, σκεφτόμουν τώρα. Αυτό και γενικά το πολύ πολύ φλίαρο και πολύ πληροφορία στον ντύσιμο σίγουρα βγάζει και μια ανασφαλή προσωπικότητα. Ναι, και τι ο άνθρωπος που νιώθει σίγουρος, πάντοτε κινείται σε πιο απλές γραμμές. Και πάντοτε τονίζει με κάποιο τρόπο η γυναίκα με το make-up, με κάποιο έντονο αξεσουάρ, με ένα ιδιαίτερο παπούτσι, μια ιδιαίτερη τσάντα, το πανοφόρι που είναι πολύ σημαντικό το χειμώνα. Από εκεί και πέρα, γενικώς τη γυναίκα τη θέλουμε απλή, σικάτη, με κλάς και να εμπνέει έναν ωραίο σεξουαλισμό, μια ωραία άβρα σεξουαλισμού.
ερωτισμού, θα έλεγα. Ερωτισμού και θηλυκότητα. Μα αυτό και είναι το δεν είναι κακό. Όχι καθόλου. Αυτό που σκεφτόμουν είναι να πω στα κορίτσια ότι δεν πρέπει να μας προδίδει το ντύσιμό μας. Δεν χρειάζεται να ξέρουν όλοι τι σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και εμείς για την πρόσκληση. Και να πάνε όλα κατευχήν και μη καινούργιες κολλήσεις. Και εδώ με το καλό και το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα.